Το κλαμπ δημιουργήθηκε το 2012 από μια προσπάθεια παιδιών μέσω του Facebook. Εγώ εκείνο τον καιρό άνοιξα το Facebook για αυτό το λόγο, δηλαδή έβλεπα στον κόσμο έξω άτομα να φοράνε φάνελες Newcastle να παίζουν μπάλα, άκουγα στο ραδιόφωνο να έχουν 2-3 μήνες και έλεγα δεν γίνεται, θα υπάρχουν κι άλλοι τρελοί σαν και εμένα. Και έτσι βρήκα αυτά τα παιδιά, μαζευτήκαμε πρώτη συνάντηση το 2012 το Μάιο και είπαμε να οργανωθούμε για να στηθεί το κλαμπ. Το κλαμπ πήρε έγκριση από το Πρωτοδικείο τον Αύγουστο του 2012 και έτσι ξεκίνησαν οι πρώτες συναντήσεις και οι πρώτες μαζόξεις του κλαμπ. Καταρχάς με το που φτιαχτήκαμε είχαμε την τύχη να παίξουμε εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Κατευθείαν συνομιλήσαμε με τη διοίκηση, βρεθήκαμε 10 άτομα μαζί με τους οπαδούς μας στις κερκίδες του Ατρομήτου. Και στο τέλος, μάλιστα, είχα τη χαρά να βγει ο προπονητής της τότε ομάδας, ο Άλαν Παντρίου, και να μου πετάξει τη φανέλα από τα αποδυτήρια της ομάδας. Ήταν η πρώτη καλή δράση. Μετά ήρθαν τουρνουά μπάλας, πολλές συμμαζέξεις, κοπή πίτας με τον Νίκο τον Νταμπίζα και τον Μεχτή τον Αμπέι, τότε που παίζει στον Παναθηναϊκό και ήταν δανεικός από την ομάδα μας. Ταξίδια στο Λονδίνο, είχαμε κάνει μια δράση, είχαμε πάει στο Μουσείο του Λονδίνου και είχαμε δει τα αρχαία του της Ακρόπολης και είχαμε σηκώσει ένα πανό Bring the Back. Ταξίδια με τη μυστία αντίπαλο Σάντερλαντ. Πολλά σκηνικά. Ταξίδια στη Βουλγαρία να παίξουμε μπάλα με τους φίλους μας τους Βούλγαρους. Συναντήσεις εδώ στο Windram με Ιταλούς. Τι να θυμηθώ, είναι 10 χρόνια και είναι αρκετές οι στιγμές που έχουμε ζήσει. Newcastle United. They are the champions of the championship. Newcastle, it ain't worth shit. Χωρίς αμφιβολία, η κορυφαία στιγμή της λέσχης μας ήταν όταν ταξιδεύσαμε για πρώτη φορά κιόλας σαν λέσχη στο St. James Park, στην έδρα μας. Και ήταν στον τελευταίο αγώνα του παιχνιδιού της Championship κόντρα στην Bristol. Οπότε και περισσόταν και η πρώτη θέση μεταξύ εμάς που είχαμε αντίπαλο την Bristol εντός έδρας και της Burnley που είχε αντίπαλο την Aston Villa. Οπότε εμείς ήμασταν δεύτεροι, έπρεπε να στραβώσει το παιχνίδι με της Burnley και να νικήσουμε εμείς για να βγούμε πρώτοι. Ήταν η κορυφαία μας στιγμή, γιατί όχι μόνο είχαμε στο γήπεδο, όχι μόνο είχαμε την αγαπημένη μας ομάδα, όχι μόνο ήμασταν μαζί και μας έκαναν και δώρο μια φανέλα υπογεγραμμένη το κλαμπ με τις υπογραφές των παιχτών και μας ξενάγησαν στο γήπεδο, σαν πρώτη φορά που πήγαν οι Έλληνες της λέσχης, αλλά γιατί με την έκβαση του αγώνα, δηλαδή η Aston Villa νομίζω ισοφαρίστηκε στο 92 και ενώ εμείς κερδίζαμε, επειδή έβαλε τον γκολ η Aston Villa και ισοφάρισε την Burnley με τον Grealish κιόλας, το γκολ ισοφαρίστηκε ή έχασε. Δεν θυμάμαι, αλλά αυτό το γκολ ήταν που μας χάρισε εμάς την πρώτη θέση. Οπότε όχι μόνο είδαμε την ομάδα μας να ανεβαίνει στην Premier League, αλλά είδαμε να σηκώνει και το ποτάσμα και την κούπα της Championship. Και ήταν ένα συνέστημα που δεν μπορεί και να περιγραφεί και να το ξαναζήσουμε. Από πολύ μικρός ο μπαμπάς μου τον έβλεπα άλλο που πήγαινε ταξίδια και στην Newcastle και με έφερνε στη Λέσχη και βλέπαμε αγώνες. Και όταν είχαμε πάει και στην Αγγλία τότε, πριν 3 χρόνια, κατάλαβα πιο πολύ ότι μου αρέσει το κλαμπ. Και γι' αυτό άρχισα πιο φανατικά πριν 2 χρόνια να βλέπω την Newcastle. Έχω πάει μια φορά στο γήπεδο όταν είχαμε πάρει την Championship. Πιστεύω πως το γήπεδο σίγουρα αναμφίβολα ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει και ελπίζω σίγουρα να ξαναπάω κάποτε. Με την Newcastle Lions ασχολούμαι από πολύ μικρός, κοντά στα 10 μου με 11 μου κόλλησα το μικρόβιο της Newcastle, αρχικά λόγω Premier League
μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο. Σε όλο αυτό έπαιξε ρόλο και η ταινία Goal, η οποία διαδραματίζεται στο Newcastle, παρακολουθεί την ιστορία ενός Μεξικανού ποδοσφαιριστή. Ήμουνα μικρός, είχα και γόνιο να γίνω κάποτε ποδοσφαιριστής. Είδα τον γνωστό Σαντιάγκο Μούνιες να γίνεται του Newcastle, οπότε κόλλησα το μικρόβιο. Εντάξει, μετά από λίγα χρόνια, το 2012, ερωτεύτηκα και αμοιβαία με την Newcastle. Την είδα και από κοντά πρώτη φορά. Τότε η Newcastle αγωνιζόταν στο Europa League και αγωνίστηκε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Την είδα από κοντά, ερωτεύτηκα και εκείνη την περίοδο γνώρισα και τον σύλλογο, τον ελληνικό σύνδεσμο της Newcastle. Οπότε άρχισα και εγώ σιγά σιγά να βλέπω αγώνες με τα παιδιά. Όπως όλοι ξέρουμε, η Newcastle πλέον έχει αλλάξει χέρια. Τα 14 τελευταία χρόνια ήταν επί διοίκησης Mike Ashley. Ήταν πέτρινα χρόνια, ο σύλλογος μίκρινε πάρα πολύ. Οι οπαδοί ήταν σε αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε όλος αυτός ο ενθουσιασμός με την αλλαγή διοίκηση. Η πρώτη αντίδραση δεν ήταν τόσο ότι ναι, ήρθαν οι νεόπλουτοι πρόεδροι που θα μας κάνουν τη νέα Manchester City, τη νέα Παρί. Ήταν επειδή ο Mike Ashley όλα αυτά τα χρόνια μίκρινε το σύλλογο, είχε κάνει διάφορες καταστάσεις κακές, όπως είχε αλλάξει το όνομα του γηπέδου, είχε τσακωθεί με θρύλους όπως ο Σίρερ και ο Κίγκαν. Κατηγορούταν για πολλές μεταγραφές ύποπτες. Είχε κάνει πολλά. Ας μην αναφερθώ τώρα σε όλα. Οι τελευταίες διοικητικές εξελίξεις μας χαροποιούν όσον αφορά στην αλλαγή. Δηλαδή, πραγματικά είχε ανάγκη από αλλαγή η ομάδα. Είτε την έπαιρνε Έλληνας, είτε την έπαιρνε Άραβας, είτε την έπαιρνε Ιρλανδός. Έπρεπε να φύγει το καθεστώς που επιγαθούσε τα τελευταία 10 και χρόνια, 14 χρόνια, διότι είχε βαλτώσει. Οπότε κάθε αλλαγή έχει μια ελπίδα. Όμως, εμείς οι οπαδοί της Newcastle δεν είναι ότι θέλαμε μια διοίκηση για να μας δώσει κούπες, για να πάρει εκατομμύρια παιχτών. Γιατί αλλιώς θα υποστηρίζαμε μια άλλη ομάδα. Είμαστε παίχτες γενιάς, όταν η τελευταία κούπα που πήρε η Newcastle ήταν το 69. Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί κανείς από εμάς. Πόσο μάλλον να δει την κούπα να τη σηκώνουν. Οπότε δεν γίναμε για να σηκώνουμε κούπες, δεν γίναμε Newcastle για να κερδίζουμε. Γίναμε Newcastle για πολλά άλλα πράγματα που έχει να κάνει με τους οπαδούς, έχει να κάνει με την ομορφιά της πόλης, με την ιστορία της ομάδας, με το κλίμα στο γήπεδο, με τους παίχτες της ομάδας. Γιατί μπορεί να μην είχαμε επί 30-40 χρόνια διακρίσεις και τίτλους, όμως είχαμε παίχτες που ομάδες δεν έχουν αποκτήσει σε 150 χρόνια ιστορίας. Οπότε το να περιμένουμε από την καινούργια διοίκηση να μας φέρει κάποιον τίτλο. Όλοι το θέλουμε, ο κάθε οπαδός στον κόσμο το θέλει, όμως δεν είναι για τον οπαδό της Newcastle αυτός ο σκοπός. Οπότε χαιρόμαστε γιατί ελπίζουμε να δούμε την ομάδα να παίζει καλύτερα και να τη χαιρόμαστε και να μην τρεπόμαστε για αυτό που βλέπουμε. Δεν έχουμε τραπεί ποτέ που είμαστε Newcastle, αλλά έχουμε τραπεί για αυτό που έχουμε δει στο κήπεδο τόσα χρόνια. Το τελευταίο καιρό που ακουγόντουσαν όλες αυτές οι φήμες για την πώληση της ομάδας, εντάξει, εμείς γενικά σαν κλαμπ προσπαθήσαμε να κρατήσουμε low profile, γιατί είμαστε και από την Ελλάδα και έχουμε δει διάφορα διαδικασίες περίεργες στην αλλαγή διοικητικών. Ενημερωνόμασταν για το θέμα, κρατάγαμε χαμηλό προφίλ και περιμέναμε και εμείς τις εξελίξεις. Δηλαδή, για μας το να φύγει ο Ashley ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να συμβεί στο σύλλογο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο παίζει μεγάλη σημασία και η τύχη. Ας πούμε το παράδειγμα της Leicester, η οποία έχει και αυτή έναν πλούσιο ιδιοκτήτη από πίσω, αλλά κέρδισε γρήγορα έναν τίτλο, την Premier League. Άμα δούμε και το παράδειγμα της Manchester City, έκανε αρκετά χρόνια για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά την εξαγορά από τους Άραβες. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω την ομάδα μου βήμα-βήμα να εξελίσσεται. Αρχικά να ικανοποιηθεί ο λαός της Newcastle και η πόλη, να γίνουν έργα και κινήσεις στις ακαδημίες, στα προπονητικά κτλ. Και να μην γίνουν βιαστικές νεόπλητες κινήσεις, οι οποίες θα φέρουν και αντιδράσεις από τον κόσμο. Και από τον κόσμο ο οποίος είναι ενάντια και στο μοντέρνο ποδόσφαιρο και σε όλη αυτή τη λογική. Οπότε αρχικά μια σταδιακή εξέλιξη για να δούμε πρώτα όμορφο ποδόσφαιρο, όμορφες εξελίξεις στο κλαμπ και στην τοπική κοινωνία, γιατί εντάξει, νιώθουμε και μια σύνδεση με την πόλη. Θα ήθελα να είναι αυτός ο οδηγός ουσιαστικά που θα ακολουθήσει η νέα διοίκηση.
Όχι, ας πούμε, ένα παράδειγμα σχετικό και πρόσφατο, το οποίο είναι Paris Saint-Germain, που μπήκανε μεγάλα κεφάλαια και τεράστιες επενδύσεις διαστικά, πολλές αλλαγές προπονητών, κακές μεταγραφικές κινήσεις. Θα ήθελα να δω αυτή τη σταδιακή εξέλιξη. Ιδανικά θα ήθελα να δω και ένα project σαν της Λειψίας, η οποία επένδυσε σε ακαδημίες, τοπικά ταλέντα. Γιατί η Newcastle πάντα έχει μια παράδοση σε παίχτες από την περιοχή της, όπως είναι ο Αλανσίρερ π.χ. και πολλοί άλλοι. Οπότε αυτό μια σταδιακή επένδυση στο σύλλογο. Και τώρα το πρωτάθλημα μας έρθει και σε 10 χρόνια, μας πειράζει. Ναι. I'm dreaming of us actually trying to win something. Well, actually winning a trophy would be a massive dream of mine. So I don't care what it is, an FA Cup, a Champions League would be lovely, but I mean, I hope I'm not, you know, old by then. 1-0 defeat at Aston Villa in the cruelest of ways. A deflected shot off a Newcastle player, Damien Duff, takes them down. Their hopes surely lie with Alan Shearer staying on. Αν δεν ζήσεις έναν αγώνα στο St. James Park μεταξύ Newcastle και Sunderland, αν δεν μιλήσεις με Άγγλους του Newcastle και γενικά της επαρχίας δεξιά του ποταμού που υποστηρίζει τα μαυρόασπρα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν συγκρίνεται με ελληνικά ντέρμπι, δεν συγκρίνεται με ντέρμπι Σκωτίας, ντέρμπι Ισπανίας, με κλάσικο. Είναι τόσο τοπικό, τόσο δυνατό, τόσο βαθύ και τόσο παλιό, που πρέπει να το ζήσεις για να το περιγράψεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω όμως, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη λέσχη, είναι ότι την εποχή που ήταν η Sunderland στην Premier League, όταν βρισκόμασταν εδώ σαν ντέρμπι, καλούσαμε τα παιδιά της Sunderland. Καλούσαμε, είναι κάποια παιδιά που έχουν τη λέσχη Sunderland. Τα καλούσαμε και λέμε από τον αγώνα μαζί. Έχουμε δει αγώνα που έχουμε χάσει και έχουμε αγκαλιαστεί και έχουμε σφίξει τα χέρια. Μας έχει πειράξει η ήττα, αλλά έχουμε χαρεί που το έχουμε δει μαζί με Έλληνες Sunderland, που υποστηρίζουν Sunderland. Και αυτό είναι και κάτι που πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος και θέλουμε να ξεχωρίζουμε ενδεχομένως ανάμεσα και στους αγγλικούς, συνδέσμους φιλάθλων αγγλικών ομάδων στην Ελλάδα. Αρχικά οι ανθρακορίχοι δεν καλούνται έτσι οι οπαδοί της Newcastle στην Αγγλία. Νομίζω είναι η ελληνική εφεύρεση, λόγω του παρελθόντος της Newcastle και της τοπικής περιοχής στην ανθρακορυχία τους περασμένους αιώνες. Εντάξει, το Magpies Καρακάξας είναι αστείο ψευδώνυμο, είναι χαρακτηριστικό, είναι φαν, αλλά πιστεύω όλους μας εκφράζει το Toon Army ή το Toon Squad, όπως θέλετε μπορεί να το καλέσετε. Toon Army νιώθεις ότι είσαι μέρος ενός δυνατού συνόλου με ίδια ιδεολογία ποδοσφαιρική, κοινωνική. Ναι, νιώθεις ότι είσαι μέρος μιας πολύ δυνατής ομάδας, οπότε το Toon Army είναι το αγαπημένο μου. Ο Νταμπίζας είναι πραγματικά εμβληματικός για την Newcastle. Είναι ο πρώτος σκόρερ αμυντικός της Newcastle με 11 γκολ. Έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου εναντίον της Arsenal και της Manchester. Χαμένη, αλλά δεν πειράζει. Γενικά είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και είναι πολύ αγαπητός στο κοινό των Άγγλων. Και είμαστε χαρούμενοι που μας έκανε και την τιμή να βρεθεί μαζί μας και να περάσουμε ωραία. Ουσιαστικά η Newcastle τα τελευταία 14 χρόνια είχε δύο πρόσωπα. Είχε το πρόσωπο της διοίκησης και όσες κινήσεις την προσώπευαν στον τύπο και γενικά στο αγγλικό ποδόσφαιρο και το πρόσωπο του λαού της Newcastle. Εκείνη την περίοδο παίζαμε κακό ποδόσφαιρο και ένα συνδυασμός κακού ποδοσφαίρου και κακών αποτελεσμάτων μας είχαν φέρει σε δυσχερή θέση και ήμασταν σε θέσεις υποβιβασμού. Ο Γιώνας Γκουτιέρες, ναι, ήταν για πολύ καιρό εκτός λόγω του καρκίνου που αντιμετώπιζε. Τον είχε ξεπεράσει, έπαιξε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο λαός τον υποδέχτηκε σαν τοπικό ήρωα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή που έβλεπα στη τηλεόραση όλες τις σκηνές από τις εξέδρες και είχα ανατριχιάσει, είχα συγκινηθεί πραγματικά. Και ουσιαστικά μόνος του με ένα πέρτατο πάθος, απίστευτο πάθος, που ούτε παίχτες που είναι από τα γενοφάσια τους εκεί δεν το είχαν δείξει. Εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία και τη σωτηρία. Το γήπεδο εξεράγει. Περίμενες ότι ο Γιώνας Γκουτιέρες θα έχει μια αντιμετώπιση ήρωα μετά από αυτό. Και είδαμε, ξεπρόβαλε πάλι
το πρόσωπο της διοίκησης της Newcastle. Το οποίο γέννησε και μια πολύ άσχημη εικόνα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, αντιμετωπίσαμε κι εμείς άσχημα σχόλια τότε σαν σύλλογος, γιατί όλοι είδαν από το τύπο να προβάλλεται η κακή μεταχείριση του Γιώνας από τον Mike Ashley και τη διοίκησή του. Δηλαδή, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, δεν εκτιμήθηκε καν, δεν βαραβεύτηκε, τίποτα απολύτως. Δηλαδή, για μένα θα έπρεπε να λογίζεται τώρα σαν ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες της Newcastle τον 21ο αιώνα. Για μας αυτό είναι Newcastle. Αυτές οι στιγμές, αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ιστορίες, ούτε οι τίτλοι, ούτε τα λεφτά, ούτε τα εκατομμύρια, ούτε οι υπερπαίχτες. Τέτοιοι παίχτες τίμοι, οι οποίοι αγαπάνε απλά την ομάδα και την πόλη. Νομίζω η ύπαρξη της λέσχης μας, την εποχή που γεννήθηκε, τη χρονιά που γεννήθηκε και την περίοδο που δρά, αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Δηλαδή, δεν φτιάχναμε μια λέσχη οπαδών μιας ομάδας που κέρδιζε, μιας ομάδας που κατακτούσε τίτλους, αλλά μιας ομάδας που για να γίνεις οπαδός πρέπει να έχεις συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα επίπεδο τρέλας και σίγουρα εκτός από τα ελληνικά δεδομένα. Μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, γίνεσαι οπαδός της Newcastle γιατί σου αρέσει η ιστορία της. Γιατί σου αρέσουν οι παίκτες που είναι μοναδικοί στην ιστορία της. Και είναι παίκτες στην εποχή που η ομάδα δεν πήγαινε ούτε τελικό κυπέλου, ούτε τερμάτιζε στο top 5. Και είχες παίκτες όπως το Μάγκο Μακδόναλντ, που είναι ακόμα ο πρώτος σκόρερ σε ένα αγώνα εθνικής. Μάλιστα, στον αγώνα με την Κύπρο, Αγγλία-Κύπρο, έχει βάλει 5 γκολ ο Μακδόναλντ. Και μιλάμε για δεκαετία 80. Μιλάμε για παίκτες που τους είχαμε χαρεί πριν τους χαρεί οι υπόλοιποι φίλοι, όπως ο Ζινολά, όπως ο Κίγκαν, όπως ο Γκασκόιν. Και μιλάμε βέβαια για την ομάδα που έβγαλε τον Άλαν Σίρερ, που είναι ο κορυφαίος άγγλος επιθετικός στην ιστορία. Και θα υπάρξει και δεύτερος, γιατί δεν προβλέπεται το ρεκόρ του να ξεπεραστεί τα επόμενα 100 χρόνια. Οπότε το ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και κάνουμε αυτή τη κουβέντα, αυτή την περίοδο, αν την κάναμε σε ένα χρόνο, θα υπήρχε λόγος για να το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσοι είμαστε εδώ, είμαστε οι οπαδοί που δεν έχουμε έρθει για τα λεφτά, ούτε για τους Άραβες, ούτε για τις επιτυχίες.